Βλέπω ότι το κόμμα σας σηκώνει πάρα πολύ ψηλά το θέμα της πανδημίας σε σχέση ειδικά με τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι έχει κάνει στραβά η κυβέρνηση ή τέλος πάντων δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα? Από την πρώτη φάση της εμφάνισης της πανδημίας, αν θέλετε και την κορύφωσή της τις αρχές του καλοκαιριού, υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης η καλλιέργεια ενός κλίματος ότι το δημόσιο σύστημα υγείας θα βγει ενισχυμένο, θα είναι έτοιμο, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει το αναμενόμενο δεύτερο κύμα. Δυστυχώς, και αυτό το βιώνει καθημερινά ο λαός και είναι, αν θέλετε, μετουσιώνεται σε έναν βραχνά για την καθημερινότητά του, είναι πλέον φανερό ότι αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας καταραίει και μάλιστα με πάταγο με το καλημέρα της νέας έξαρσης. Ήδη η κυβέρνηση παραδέχεται ότι η σταδιακή μικρή αύξηση, όπως την ονομάζει, στην εξάπλωση του κορονοϊού, ήδη ζορίζει το σύστημα υγείας. Και είναι γνωστό ότι στην Αττική, που υπάρχει και ο μεγαλύτερος αριθμός νοσούντων, το 70% των κλινών που διατίθενται για τον COVID-19 είναι ήδη καλυμμένες, όταν οι επιστημονικές εκτιμήσεις προειδοποιούν ότι ακόμη δεν έχουμε φτάσει στα δύσκολα. Ναι. Και εδώ, αν θέλετε, και αυτό είναι το ανησυχητικό και αναδεικνύει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι μέσα στους 7 μήνες από την εμφάνιση της πανδημίας η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτε, και αυτό, αν θέλετε, καταρρύπτει και το μύθο της επιτυχούς αντιμετώπισης της πρώτης φάσης του κορονοϊού. Και βέβαια, εμείς είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που, αν θέλετε, σε μια διεθνή συγκριτική διαδικασία η Ελλάδα δεν είχε πολλά θύματα, όμως φαίνεται ότι δεν έγινε τίποτε για την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας για την πραγματική αντιμετώπιση. Θα μου πείτε, και τι πρέπει να γίνει? Για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα, είναι γεγονός ότι οι ΜΕΘ στερεύουν και ειδικά αν προκύπτουν ασθενείς από χώρους που είναι συγκεντρωμένοι πολύ, όπως είναι βιομηχανικές μονάδες, όπως είναι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Βλέπουμε την κυβέρνηση να βάζει την υγεία του λαού από τη μια πλευρά και τα κέρδη των επιχειρηματιών από την άλλη σε μια ζυγαριά κέρδους και ωφέλους. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει η παραμικρή οικονομία σε βάρος της υγείας και όχι μόνο της υγείας, της ίδιας της ζωής του λαού μας. Ωραία. Τέλος, δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας αν δεν υπάρξει άμεση μόνιμη πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σύμφωνα με τις προτάσεις των φορέων των νοσοκομειακών γιατρών και των νοσηλευτών, και όχι φυσικά όπως αυτές οι προτάσεις διαμορφώνονται μέσα από, όπως προανέφερα, τις συνθήκες κέρδους. Αυτά όλα τα στοιχεία θα αναδειχθούν και από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, αλλά θα υπάρξει και μια ευκαιρία, αν θέλετε, στο σημερινό φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας Οδηγητή, που ξεκινάει σήμερα, να αναδειχθούν αυτά τα θέματα όχι μόνο θεωρητικά και μέσα από τις ομιλίες οι οποίες θα γίνουν, αλλά και μέσα από την εφαρμογή στην πράξη, στη διάρκεια αυτού του φεστιβάλ, των ακραίων μέτρων προστασίας όσων συμμετέχουν και παρευρίσκονται σε αυτές τις εκδηλώσεις.